αναλύσεις και μελέτες, πάντα υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο τα τελευταία χρόνια. Διότι, θα το θέσω αλλιώς, εάν δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, δεν θα είχαμε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Έτσι. Τώρα υπάρχουν διάφορα πράγματα στα εργαστήρια, στην επιστήμη και στην τεχνολογία και άρα αυτά είναι τα αντίστοιχα ατυχήματα, να το πω έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Πρέπει ίσως να συνηθίσουμε στην ιδέα και να ελπίζουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί. Μακάρι. Ένα τέτοιο ατύχημα. Προς το παρόν όμως πρέπει να περάσουμε το τούνελ αυτό όσο γίνεται πιο ανώδυνα, με λιγότερους δυνατούς θανάτους. Οι άνθρωποι είναι μοναδικές αξίες ο καθένας και κάθε θάνατος είναι εκατομμύρια θάνατοι. Να προσέχουμε λοιπόν, και επειδή τώρα κάποιοι θα λένε και πού είναι η μάσκα που φοράς, θα τους πω ότι είμαι πολύ μακριά. Βέβαια, είμαστε σε μεγάλη απόσταση. Άλλο έτσι, άνθρωπο. Πολύ μεγαλύτερη από αυτή που βλέπουμε σε άλλες τηλεοπτικές εκπομπές. Μεγάλη απόσταση. Λοιπόν, οπότε, ελάτε να συνεχίσουμε και να πούμε βέβαια ότι άνθρωποι έχασαν τις δουλειές τους, καταστήματα, ξενοδοχεία έκλεισαν, εταιρείες έκλεισαν. Καταλαβαίνουμε ότι ήρθαν πραγματικά τα πάνω κάτω όλο αυτό το διάστημα. Κυρία Κουγιάννη, από τις 14 Μαρτίου. Άρα και ο αθλητισμός. Ναι. Έτσι, θα τα πάρουμε όλα ένα-ένα. Να σας ακούσουμε. Εάν, για να ολοκληρώσω το πριν, εάν δεν φτιαχτεί αυτή η κατάσταση, μιλάμε για άλλο κόσμο. Αλλάξει ο κόσμος, δηλαδή πρέπει να φτιαχτεί, δεν γίνεται να μην φτιαχτεί και ευτυχώς τα εμβόλια βγήκανε και πιστεύω να τελειώνουμε. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στα δικά μας εδώ, τα αθλητικά εννοώ. Ο Στίβος είναι, ας το πούμε, λίγο τυχερός στην όλη υπόθεση. Αλλά δεν βλέπω να γίνεται κατανοητό αυτό σε ευρεία βάση. Δηλαδή, ο Στίβος είναι ατομικότητα κυρίως. Ο κάθε αθλητής αγωνίζεται από μόνος του. Ναι. Δεν καταλαβαίνω εγώ τον παραμικρό περιορισμό στο χώρο του Στίβου. Δεν το καταλαβαίνω. Ναι, εξηγήστε όμως για αυτούς που δεν κατανοούν. Όταν κανείς προπονείται, ας πούμε, στο μήκος, στο τρέξιμο, ναι. στο άλμα εις ύψος κλπ., στη σφαίρα, προπονείται μόνος του. Δεν έρχεται σε επαφή με κανένα. Είναι εκείνος και ο προπονητής του. Ο προπονητής του είναι στα 5 μέτρα. Ναι, καταλαβαίνουμε, ναι. Λοιπόν. Το λέτε αυτό γιατί υπήρχαν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες και σε αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι. Το μόνο που καταλαβαίνω είναι ότι όταν γίνονται αγώνες, δεν πρέπει να έρχεται κόσμος, θεατές δηλαδή. Ναι. Και αυτό τραβηγμένο γιατί ούτως ή άλλως το Στίβο δεν έρχεται εδώ. Και όλος ο κόσμος, ναι, καλά το λέτε. Ελάχιστοι έρχονται, κυρίως οι γονείς και οι συναθλητές. Τέλος πάντων, συνεχίζεται η διαδικασία του Στίβου έτσι ή αλλιώς. Θα μπορούσε να ήταν λίγο ακόμα καλύτερα. Και εμείς μπορέσαμε αυτή τη χρονιά να τη βγάλουμε όχι με αξιοπρέπεια, αλλά με περηφάνεια. Γιατί θα τονίσω μόνο ότι το 2020 η ομάδα μας βγήκε πρώτη στο Αιγαίο όσον αφορά τις ηλικίες κάτω από 16. Και με σημαντικές άλλες επιτυχίες σε όλα τα αγωνίσματα, αλλά και το κυρίως δεκάδες παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ψυχολογία τους, για το χαρακτήρα τους, για την υγεία τους κλπ. Εμείς αυτή τη στιγμή ένας μικρός σύλλογος της Παραμεθωρίου, της επαρχίας, ενός νησιού, έχουμε την τιμή να έχουμε στις τάξεις μας 3 εν ενεργεία πρωταθλητές, δεν μιλάω για τις δόξες του πρόσφατου και απότερου παρελθόντος. Μιλάω ότι τώρα, εν ενεργεία, έχουμε 3 πρωταθλητές Ελλάδας. Έχουμε τη Μαρία τη Μαγκούλια, ως γνωστόν, στη σφαιροβολία. Έχουμε τον Έλληνα, τον Ανδρέα, στις μεσαίες αποστάσεις, 3 χιλιόμετρα, 3 χιλιόμετρα στυπ. Από φέτος και λίγο πέρσι ξεκινάμε και τα 5 χιλιόμετρα, που είναι επίσης πρωταθλητής Ελλάδας, και έχουμε και την Μεϊμάρη την Καλλιόπη, που στην ηλικία των 16 ετών που λέγαμε, δεν βγήκε απλώς πρωταθλήτρια Ελλάδας, αλλά έκαμε και την καλύτερη βολή φέτος, ας πούμε, και ήταν και ρεκόρ, μου φαίνεται Αιγαίου, τα μελετώ τώρα αυτά. Το 2020 ήταν φιλικό για τη Μεϊμάρη, έτσι. Ναι, ήταν ήταν καλή χρονιά. Και μπορεί να είναι και το 21 πολύ για όλα αυτά τα παιδιά. Πρέπει εμείς όμως να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, να μην χαλαρώνουμε. Πότε ήτανε, ποια μήνα ήταν οι αγώνες, κύριε Ρούσο? Αν θυμάμαι καλά, Ιούνιο, Ιούλιο, κάπου εκεί. Γιατί θυμάμαι καταρχήν πρώτα
την αγωνία σας, έτσι ώστε όλα τα έξοδα να καλυφθούν, να υπάρχει σχετική βοήθεια. Και μετά, όταν ήρθε η είδηση πρώτα τα καλυμνάκια, ειλικρινά ήταν κάτι συγκλονιστικό, ανατριχιαστικό. Από τη μια να ζητάμε τη βοήθεια, να έρχονται οι φίλοι να βοηθήσουν από την Ομογένεια, από όπου και αν ήταν αυτό, και μετά βγαίνουν πρώτα τα παιδιά. Αυτό κι αν είναι έτσι το διακύτευμα. Είναι μεγάλες στιγμές αυτές, γιατί το χαίρονται όλοι οι καλύμνοι, έστω και με λιγότερα από όσα θα έπρεπε, αλλά εμείς είναι πολύ σημαντικά όμως, και χωρίς αυτά θα υπήρχε θέμα. Βοηθηθήκαμε από το Δήμο Καλυμνίων και ευχαριστούμε με 4.000 ευρώ. Είναι ας πούμε ο μεγάλος μας, ο μεγαλύτερος χορηγός της προηγούμενης χρονιάς, ο Δήμος. Ελπίζουμε το 2021, και το λέω τώρα επίσημα και δημόσια, ότι τόσο πρέπει να πάει, κύριε Δήμαρχε, πρέπει να κουμπίσουμε τις 7.000 ευρώ, όπως ήταν στο παρελθόν. Νομίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα. Άλλωστε, ο σύλλογός μας είναι Εθνική Καλύμνο. Δεν είναι απλά ένα σύλλογο. Για να καταλάβουμε έτσι τους αριθμούς που μπήκαν για τα καλά στη ζωή μας. Όταν ξεκινάτε για έναν τέτοιο αγώνα, για μια τέτοια μετακίνηση, περίπου πού κυμαίνονται τα ποσά? Αναλόγως με τις συμμετοχές. Για να έχουμε full συμμετοχή, είμαστε γύρω στις 3.500 με 4.000 η συμμετοχή. Μάλιστα. Αν θέλουμε να είμαστε τσιγκούνιδες στις συμμετοχές, να στερήσουμε χαρά δηλαδή, και δυνατότητες από παιδιά, μπορούμε να κατεβούμε και στα 500 ευρώ. Δεν είναι σωστό βέβαια αυτό. Λοιπόν, επίσης, για να μην ξεχάσω, πρέπει να ευχαριστήσω μαζί με το Δήμο και δεκάδες συμπατριώτες μας από όλη τη γη. Αυτό θέλω να σας πω, συμπατριώτες, όσοι με δείτε, να σας κάνει διπλά περήφανος. Πρώτον, γιατί βοηθήσατε πραγματικά με αυτό που κάνατε, δίνοντας ό,τι μπορεί ο καθένας, πολλά ή λίγα. Και δεύτερον, εσείς οι ίδιοι θα νιώσετε καλά όταν σας πω ότι ζηλεύουν τα υπόλοιπα νησιά. Δεν το έχουν αυτό. Είναι αλήθεια που το λέτε, γιατί μετά όταν γίνεται κάτι, διαβάζω τι ακριβώς σχολιάζεται από εμένα με βρίσκουν στους αγώνες οι παράγοντες των σωματείων και μου λένε τι έγινε ρε Ρούσο, ας πούμε. Άρα το συμπέρασμα... Έχεις βάλει όλους τους καλύμνιους από όλη τη γη και σου στέλνουν λεφτά. Κύριε Ρούσο, το συμπέρασμα είναι ότι και τρογόμαστε και μαζευόμαστε. Έτσι, δηλαδή έχουμε και τα διάφορά μας, αλλά όταν είναι για να ενωθούμε για έναν κοινό καλό σκοπό, συμβαίνει και είναι πραγματικά συγκινητικό. Όταν αφήσουμε λοιπόν, ναι, είναι χαρακτηριστικό αυτό, ότι όταν αφήσουμε την ατομικότητά μας, την αυξημένη ατομικότητά μας, να ενταχθεί ως ατομικότητα σε ένα συλλογικό σκοπό και να μην χάνεται στη σούπα, τότε οι καλύμνοι... προσέρχονται πολύ. Και ακριβώς ζηλεύουν όλοι οι άλλοι. Τώρα, εν ώψη της νέας χρονιάς, έχουμε ένα προϋπολογισμό. Για να είμαστε άνετοι και σωστοί δηλαδή, αν θέλουμε να είμαστε τσιγκούνιδες, είμαστε πιο κάτω. Αλλά σε ένα καλό προϋπολογισμό, χωρίς πατάλες, αλλά άνετο να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, χρειαζόμαστε 25 χιλιάρικα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει, όπως βλέπετε ίσως στο Facebook. Είχατε να κάνετε και το ημερολόγιο. Ναι, πρώτη κίνηση είναι να βγάλουμε το ημερολόγιο, να το πουλήσουμε ας πούμε εντός εισαγωγικών. Μια αφορμή να το έχει κάποιο στο γραφείο του και να δώσει κάτι τι στο σύλλογο. Αλλά για να γίνει το ημερολόγιο χρειάζεται και αυτό τα έξοδά του. Λοιπόν, δεν πρόλαβα να βγάλω μια ανακοίνωση στο Facebook ότι χρειαζόμαστε αυτά τα λεφτά και μπορώ να ενημερώσω τώρα, αν δεν το είδατε ήδη. Μέσα σε δύο μέρες έγινε αυτό. Δύο-τρεις μέρες. Ναι. Ότι δύο συμπατριώτες, ο Κλήμης ο Μανώλης από το Κέμπελ Οχάιο και ο Παντελής ο Χαραμαντάς από το Γκέρι Ντιάνα, καλύπτουν την έκδοση και τα έξοδα και όλα αυτά. Και είμαστε μια χαρά. Ελπίζουμε από αυτό να βγάλουμε αυτά τα λεφτά συν άλλα. Είναι ένας μηχανισμός δηλαδή να αυξήσουμε τα έσοδά μας. Και ήδη τρεις καλύμνοι, μία από την Τασμάνια, ένας επιχειρηματίας από την Κάλυμνο, δώσανε από ένα εκατοστάρικο. Για μας είναι πολύ σημαντικά αυτά, δεν φαίνονται πιο μικρά από τα άλλα. Και φυσικά έχουμε την συνεργασία, την έξυπνη θα έλεγα συνεργασία, με τον κύριο Ρίγα Μιχάλη, το που έχει το delivery καφέ και το... Α, ναι, βεβαίως, το είπα, στον Άγιο Μάμα. Ναι, και την ψησταριά, στην πλατεία του Αγίου Μάμα, ο οποίος μας πρότεινε και εμείς βέβαια είπαμε ναι. Είδατε ότι πάντα υπάρχει μια μικρή λύση. Επειδή θέλει να βοηθήσει και να βοηθηθεί και βάζει και ένα καπάκι πάνω στους καφέδες του, στο delivery,
που είναι το σήμα του συλλόγου μας. Και όλο αυτό μας βοηθάει με 20 λεπτά ανά καφέ. Άρα ένα μικρό ποσοστό από το χρήμα πάει εκεί. Ήδη από εκεί έχουμε πάρει 100 ευρώ σε ένα πολύ ωραία κίνηση, διάστημα. Πολύ έξυπνη κίνηση. Έξυπνο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε την προσπάθεια. Κοιτάξτε, όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε εάν δεν ήμασταν ο μοναδικός σύλλογος που δεν παίρνει εισφορές από τους αθλητές του. Έτσι. Δεν είμαστε δηλαδή επαγγελματικό σωματείο, δεν είμαστε επάγγελμα. Έτσι, είμαστε ανιδιοτέλεια. Το κάνουμε για το κοινό καλό και έτσι έχουμε τη δύναμη να ζητάμε τη βοήθεια, γιατί ο σύλλογος με αυτή την έννοια δεν είναι το μαγαζί κανενός, είναι της Καλύμνου το καμάρι. Είναι, όπως λέω εγώ και μακάρι να το νιώσουμε όλοι, η Εθνική Καλύμνου. Mm-hmm. Καλά το λέτε. Και βλέπετε ότι πάντα γιατί ενωθήκαμε κιόλας, ο απομηχανής Θεός για να βοηθήσεις το καθετή. Ενωθήκαμε κιόλας, έχει σημασία αυτό. Είμαστε ένα πράγμα από τα λίγα που καταφέραμε να ενωθούμε και το κάνουμε. Να είστε καλά όλοι που βοηθάτε. Άρα το 2020, παρά λοιπόν τις τόσες αντικσοότητες και δυσκολίες και ανατροπές, καταφέρατε να υπάρχει μια έτσι, άνθα ισορροπία, αλλά και πρωτιά. Όλοι μαζί το καταφέραμε, κυρία Κούκια. Είναι και εσείς οι δημοσιογράφοι και εσείς προσωπικά χαρά και το κανάλι μας να που μας στηρίζετε σε αυτή την προσπάθεια. Και τώρα πάμε να δούμε πώς ανατέλει σιγά σιγά το 2021, τι στόχους βάζουμε, ναι. Τα παιδιά, τι λένε βέβαια και τα παιδιά, πώς... Τα παιδιά προπονούνται. Προπονούνται κανονικά. Με τις οδηγίες των προπονητών και με τις δέουσες προφυλάξεις, όπως βοηθάει βέβαια το είδος του αθλήματος, με αποστάσεις γίνεται ούτως ή άλλως. Αλλά αν είναι να ξεχνιόμαστε, δεν ξεχνιόμαστε πια. Μειώνουμε τις χαρούλες μεταξύ μας και είμαστε σε αποστάσεις για να κάνουμε αυστηρά την προπόνηση και ετοιμαζόμαστε με την προσδοκία ότι θα γίνουν οι αγώνες. Αλίμονο αν δεν γίνουν οι αγώνες θα είναι μια καταστροφή. Υπάρχει κάποια ημερομηνία για τον όποιο αγώνα είναι να γίνει πότε? Ναι, μιλάμε ότι ξεκινάμε πάντοτε γύρω στον Απρίλη. Με τους σχολικούς αγώνες. Ωραία. Που πέρσι δεν γίνανε, ήταν οι μόνοι που δεν γίνανε. Ήτανε στο φουλ η κατάσταση. Ναι. Νομίζω, δεν είναι καλή πρόβλεψη, αλλά εκτιμώ ότι ούτε και φέτος θα γίνουν οι σχολικοί αγώνες. Πανελλήνιοι εννοώ και στη Ρόδο η δωδεκανησιακή σχολική. Αν γίνει προς Μάιο, αν μπορεί. Είναι τρεις αγώνες αυτοί που θα τους στερηθούμε μάλλον. Είναι η δωδεκανησιακή σχολική, στον Άγιο Κοσμά του Νοτίου Αιγαίου και λοιπά, της Νοτίου Ελλάδας. Πειραιά και Αιγαίο μαζί, η προκριματική να το πούμε, και μετά η τελική που συνήθως είναι στην Πάτρα. Τρεις σπουδαίοι αγώνες μάλλον δεν θα γίνουν και μετά αρχίζουν τα διοσυλλογικά πρωταθλήματα, τα οποία γίνανε πέρσι με κάποιες ιδιομορφίες και πρόνοιες ιδιαίτερες λόγω της κατάστασης και μια χαρά μπορούν να γίνουν και φέτος. Εδώ πέρα θέλω να πω ότι εκκρεμεί μια πρόταση που έχουμε κάνει προς τους τρεις δήμους της περιοχής μας, τρεις δήμους που έχουν στίβο έτσι, δηλαδή το Δήμο Κο, το Δήμο Καλύμνου και το Δήμο Λέρου. Δεν κάνουμε στο Δήμο Πάτμου γιατί την πρόταση θα καταλάβετε αμέσως. Η πρόταση αυτή λέει ότι για τα μικρά παιδιά που πέρσι δεν είχαμε τέτοια δραστηριότητα, να μπορέσουμε να κάνουμε τους αγώνες από ένα, είναι τέτραθλα αυτά, από ένα τέτραθλο σε κάθε δήμο. Δηλαδή να αναλάβει το δρομικό τέτραθλο ας πούμε η ΚΟΣ, το ρηπτικό τέτραθλο η Κάλυμνος και το αλτικό η Λέρος ή αλλιώς. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει θεσμός με αφορμή την πανδημία, να γίνει θεσμός, να καθιερωθεί, αρκεί να το θέλουν οι δήμοι. Δηλαδή δεν είναι τίποτα να ξοδέψουν περίπου στα 3-4 χιλιάρικα το χρόνο για να οργανώνουν μαζί μας με την ΕΑΣ ΕΓΑΣ, δωδεκανήσου εννοώ, να οργανώνουν οι δήμοι αυτό το πρωτάθλημα ουσιαστικά. Έχουν απαντήσει? Όχι, περιμένουμε. Ωραία. Δεν βλέπουμε άρνηση, αλλά δεν βλέπουμε και ίσως λόγω της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί. Θα θέλαμε να το δούμε αυτό γραμμένο στον προϋπολογισμό, αλλά δεν το είδαμε. Ελπίζουμε στην πρώτη αναμόρφωση, όπως μας είπαν. Και επίσης έχουμε βάλει στόχο φέτος να έχουμε, να σπρώξουμε τα πράγματα, να διορθωθεί επιτέλους το ταρτάν.
αυτό το περιβόητο θέμα, το βλέπετε πάνω στο γήπεδο, είναι χάλια. Είναι επικίνδυνο. Εκεί θα σας πήγαινα τώρα, σε αυτό... θέματα λειτουργικά και τεχνικά. Ναι, ξέρετε, εγώ τώρα είμαι ειδική περίπτωση, γιατί ως δήμαρχος βάλαμε το ταρτάν τότε. Φτιάξαμε το ταρτάν και το χορτάρι το τεχνικό. Έχει πολλά προβλήματα. Περάσανε όμως, από το 2003, περάσανε πόσα χρόνια. 17, ναι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, πρέπει να το... Δεν είσαι μόνος, θέλω να σας πω, με όλους σχεδόν τους αθλητικούς συλλόγους εκεί και ποδοσφαίρου και τα λοιπά που μιλάμε, το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, εδώ μας είπε ο έπαρχος, ο κύριος Μουσελής και ο δήμαρχος, ο κύριος Διακομιχάλης, μας είπαν και οι δύο, καθένας από το ρόλο του, ότι ετοιμάζεται, έχει συμφωνηθεί, έχει... Ναι, και σε εμάς το ίδιο έχουν πει. Εδώ και δύο μήνες περίπου, τουλάχιστον όσο ξέρω εγώ, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ περιφέρειας και Δήμου Καλλιμνίων για να γίνει αυτό το έργο. Προσωπικά δεν καταλαβαίνω, δεν έχω καταλάβει γιατί δεν έχει προχωρήσει να γραφτεί στους προϋπολογισμούς των δύο οργανισμών, δηλαδή της περιφέρειας και του Δήμου, και να προχωρούν οι διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο σε επίπεδο πολιτικής, ας πούμε, συμφωνίας. Θα ρωτήσουμε τον κύριο έπαρχο που θα είναι στην εκπομπή. Δεν καταλαβαίνω. Χάθηκε η χρονιά αυτή, ενώ θα μπορούσε να κερδιθεί διαδικαστικά και από το Γενάρη-Φλεβάρι να αρχίσει το έργο. Τώρα θα πάμε το Φλεβάρι να μπει στην αναμόρφωση, για όσους δεν ξέρουν, δυστυχώς έτσι γίνεται, ότι δεν προλάβει να γίνει, τελικά πρέπει να μπει το Φλεβάρι του επόμενου έτους, που σημαίνει ότι καλώς ερχόντων των πραγμάτων, δεν πρόκειται να αρχίσει το έργο πριν τον Ιούνιο του 2021. Αρχές του καλοκαιριού. Έτσι, και κάτι άλλο να γίνει, χάθηκε και το 2021. Λοιπόν, αυτό είναι, πρέπει να βάλουμε όλα τα δυνατά μας. Εγώ προσωπικά έχω διαμηνήσει προς πάσα κατεύθυνση ότι λόγω του ότι έχουμε την σχετική γνώση μπορώ, εάν μου εμπιστευτούν, να αναλάβω να τρέξω κάποια πράγματα. Μάλιστα. Αλλά δεν το βλέπω αυτό. Καλώς το αναφέρετε πάντως, γιατί είναι σημαντικό. Και επαναλαμβάνω, δεν είστε ο μόνος, έτσι. Όλοι οι σύλλογοι σχεδόν εκφράζουν μπασκετική, ποδοσφαιρική κτλ. Εκφράζουν μεγάλα παράπονα. Εδώ είναι μία δουλειά, κυρία Κουκέινη, που καλώς ή κακώς έχει μελετηθεί για δύο πράγματα. Δηλαδή, από ό,τι μας είπε ο κύριος Μουσελής και ο δήμαρχος, ο κύριος Διακομιχάλης, είναι δύο πράγματα μαζί. Το ένα είναι το στίβου και το άλλο του ποδοσφαίρου, αλλά και ολονών, που είναι το χορτάρι. Η αντικατάσταση λοιπόν του ταρτάν και του τεχνητού χορταριού. Ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο είναι καινούριο, για τον κόσμο είναι καινούριο. Για πρώτη φορά τίθεται από εμάς τουλάχιστον, δημόσια. Το έχουμε στείλει στο Δήμο και θα έπρεπε και αυτό να δεχτούν να μπουν στην τελευταία αναμόρφωση. Για τεχνικούς λόγους που δεν κατάλαβα, δεν μπήκε. Ας ελπίσουμε ότι θα μπει στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού πάλι του Φεβρουαρίου. Δεν βλέπω αντίρρηση. Είχα και μία συζήτηση με τον Δήμαρχο κάτω στο rapid test προχθές που βρεθήκαμε. Δεν μου είπε όχι. Ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσει. Είναι, κοιτάξτε, θα πω πρώτα το ωραίο. Σας είπα για τη Μεϊμάρη προηγουμένως. Λοιπόν, αυτό το παιδί φέτος και πέρσι ξεκίνησε η εκτείναξη, πάει για πολύ μεγάλα πράγματα. Και μας βάζει τα όρια μας. Ποια είναι τα όρια μας? Και έχουμε και μια πιο μικρούλα, τη Μαρίνου, την Ειρήνη, η οποία επίσης δεν βγήκε μεν πρωταθλήτρια, αλλά ήταν η πιο μικρή στην ηλικία και στην ηλικία της κάτω από 14 χρονών. Η Μαρίνου η Γεωργία είναι πρώτη στην Ελλάδα. Άλιστα. Δηλαδή βγήκε τρίτη τότε που βγήκε η Μεϊμάρη πρώτη. Είναι πολύ μικρή γι' αυτό. Κοιτάξτε, ναι, να το πω τώρα αυτό. Είναι σπουδαίο. Σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, να είναι και οι τρεις Καλλιμνιές. Και δεν είναι τυχαίο, Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μπράβο, μπράβο, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Η δεύτερη είναι μεν του συλλόγου μας, δεν είναι Καλλιμνιά, είναι ένα κορίτσι από τη Ρόδο. Και συγχαρητήρια και σε αυτό το κορίτσι, η Βαλσάμι. Και τρίτη η Μαρίνου η Γεωργία. Ωραία. Τρία μετάλλια σε ένα αγώνα πανελλήνιο. Λοιπόν, η Γεωργία που ήταν η πιο μικρή, κάτω από 14 χρονών, σας ενημερώνω ότι έκαμε την καλύτερη βολή σε όλη την Ελλάδα. Πρώτη πανελληνίως. Μπράβο. Στην κατηγορία της. Έχουμε λοιπόν, παιδιά που ανθίζουν και έχουν να πολλά να μας δώσουν. Τι ήθελα να πω τώρα. Ας πάρουμε τη Μεϊμάρη τώρα που ρίχνει τα πιο πολλά μέτρα. Μας βάζει πλέον καθημερινά δύσκολα. Ο προπονητής της, ο Ξενοφώνου Κουτελάς, βρίσκεται σε αγωνία κάθε φορά που κάνουν προπόνηση. Πού?
κάνει προπόνηση, ναι, το ακόντιο. Δεν μπορεί να κάνει στο γήπεδο γιατί θα χαλάσει το χορτάρι. Mm-hmm. Πηγαίναμε λοιπόν τόσα χρόνια και κάναμε ακόντιο στο Νικηφόριο. Μάλιστα. Εκεί πέρα ούτως ή άλλως υπήρχε θέμα, διότι λίγο να ξεφύγει του αθλητή και να πάει απ' έξω το ακόντιο, θα πέσει μες στο δρόμο. Ναι, καταλαβαίνουμε. Ή ξέρω εγώ, πάνε και άλλα παιδιά εκεί. Τέλος πάντων, εκεί ας πούμε ότι βολευόμασταν όσο είχαμε μέτριες επιδόσεις. Τώρα πλέον δεν έχουμε μέτριες επιδόσεις. Και ακούστε σας παρακαλώ, γελάστε και προβληματιστείτε μαζί, ότι όποτε ρίχνει η Μάρη στην προπόνηση το ακόντιο, ναι, πάει στην αυλή του Νικηφορείου. Και πρέπει να στοχεύει για να μην πάει στο παράθυρο και μας ζητάει αποζημίωση. Καλά, αυτά δεν υπάρχουν, έτσι, δεν υπάρχει αυτό. Διότι άμα δεν στοχεύσει, λες και είναι Αμαζόνα και πρέπει να στοχεύσει τον εχθρό και το ρίξει ελεύθερα, θα πάει σε κανένα παράθυρο του Νικηφορείου και θα ζητάει αποζημίωση ο Παντελής. Δεν ξέρουμε αν αυτό υπάρχει πουθενά αλλού, έτσι, μόνο σε εμάς. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι, έχουμε πολλές προοχές. Είπαμε λοιπόν ότι πρέπει να ενοικιάσουμε ένα χωράφι. Επίτηδες το λέω, μεγάλο, έτσι. Μεγάλο, πολύ μεγάλο. Το οποίο σιγά σιγά, αν υπάρχει όρεξη, να το φτιάξουμε και κανένα. Για να μπορεί να ρίξει το παιδί όπου. Για, όχι το παιδί μόνο, τα παιδιά. Γιατί έρχονται κι άλλα. Άλιστα. Και δεν είναι μόνο το ακόντιο. Αυτή τη στιγμή δεν αναπτύσσουμε σφυροβολία. Σφυροβολία. Η σφύρα που τη γυρνάμε γύρω-γύρω, ναι, 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 και πετάμε. Ναι. Γιατί δεν έχουμε χώρο. Δεν έχει σφυροβόλο η Κάλυμνος. Θα μπορούσε να έχει. Πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα, κυρία Κουκέλη. Ναι, ναι. Ειλικρινά, άμα αφιερωθεί ένα άτομο, αν αφιερωθεί ένα άτομο και ασχολείται κάθε μέρα λιγάκι ή πολύ, σε 3-4 μήνες το πολύ θα έχουμε το χώρο, ας πούμε. Λοιπόν, έχω τελειώσει, έχουμε υπερβεί το χρόνο, όμως άξιζε γιατί έπρεπε να πληροφορηθούν και να μάθουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Άρα, σε λίγο, αφού το στόχος επετεύχθη, θα κυκλοφορήσει το ημερολόγιο και του Καζόνι Κάλυμνος 2000, να το πάρουν όλοι οι φίλοι και να συνδράμουν να βοηθηθεί, έτσι, η Ένωση, γιατί το αξίζουν τα παιδιά μας και όλοι εσείς που είσαστε δίπλα και προσπαθείτε καθημερινώς για ό,τι καλύτερο. Κύριε Ρούσο, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Όποτε θέλετε και μεγάλη μας χαρά και σας ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς στο Facebook, στις σελίδες του Συλλόγου και τη δική μου, πάντα έχουμε. Θα βάζουμε κάθε τόσο μάλλον, να μην κουράζουμε, και το IBAN του συλλόγου μας. Και όποιος θέλει να βάλει τον οβολό του. Είδατε ότι σας το ζητούν οι Καλύμνοι, έτσι, όπου γης. Λοιπόν, να είναι καλά όλοι. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στις διαφημίσεις μας. Γεια σας.